Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο απολογισμό των πρώτων αγωνιστικών και της απόδοσης της ομάδας του έκανε ο Νίκος Αναστόπουλος, αναφερόμενο στην εικόνα και την προσαρμογή της μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και αναλόγως στον χρόνο που είχαμε να προετοιμαστούμε, θα έλεγα ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έτσι, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ομάδα σχεδιάστηκε και ετοιμάστηκε πριν ένα μήνα, έτσι με τον ερχομό κάποιων παιχτών και στην πορεία άλλων και φυσικά τη δική μου εδώ παρουσία. Ναι. Οπότε τα αποτελέσματα λοιπόν είναι, θα λέγαν, θαρρυντικά. Σε αυτό όμως που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι παρόλο που ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, έχουμε κάνει πράγματα και έχουμε δείξει ότι τουλάχιστον έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης για τους λόγους που προανέφερα, ότι είμαστε νέα ομάδα, οι παίχτες κλπ. Ο Έλληνας προπονητής θέλησε παράλληλα να περάσει το δικό του μήνυμα απευθυνόμενο στον κόσμο της ομάδας και όχι μόνο. Ο στόχος μας, η πεποίθησή μας, η δουλειά μας, έτσι, να επαναφέρουμε τον Άρη εκεί που πρέπει. Γιατί ο λαός του Άρη έχει υποστεί ταλαιπωρία. Έχει κουραστεί, έχει κουράσει πλέον. Διότι το να παίζεις μόνο καλή μπάλα δεν λέει τίποτα. Ο Άρης είναι ένας σύλλογος, τουλάχιστον έτσι τον αντιλαμβάνομαι εγώ, ο οποίος πρέπει να παίρνει τρόπαια. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Άρη. Και αυτό αν λοιπόν δεν παίρνεις τρόπαια, πώς καταξιώνεσαι, πώς γεννιούνται νέοι φύλαυλοι, τα παιδάκια τα μικρά, μέσω των τίτλων. Να πούμε ότι λίγο